Φαίνεσαι πια πιο ήρεμη. Έχει γλυκάνει το πρόσωπό σου. Μα έχω ένα αγγελούδι που είναι τόσο δά, είναι 2 μηνών και λίγων ημερών και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, έχουμε μιλήσει τόσες φορές, πόσο πολύ ήθελα ένα δεύτερο παιδάκι και ο Θεός μου το χάρισε και δεν θα μπορούσα να είμαι κάτι άλλο. Έχει γενικά τη φυσιογνωμία του μπαμπά του, του μοιάζει πάρα πολύ. Έχει πάρει κάποια χαρακτηριστικά από μένα νομίζω. Τα χιλάκια, λίγο τη μητούλα. Ο Σάββας είναι εκπληκτικός μπαμπάς. Τις πρώτες μέρες που εγώ ήμουν μέσα στο άγχος, εκείνος ήταν χαλαρός, σαν να το έχει κάνει 100 φορές αυτό. Με το μπανάκι του μωρού, να το αλλάξει, στα πάντα. Ένα ζευγάρι ολοκληρώνεται με τον ερχομό ενός παιδιού και είναι αυτό που φτιάχνουν δύο άνθρωποι μαζί. Είχα και κάποιες δυσκολίες στην αρχή της εγκυμοσύνης μου. Μέχρι λοιπόν να ξέρουμε σίγουρα ότι είναι όλα καλά, ναι, δεν λέμε κάτι. Από κάποια στιγμή και μετά ήθελα όχι απλά να το φωνάξω, ήθελα να το πω παντού. Η ιδέα του γάμου υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο μας αγχώνει αυτό ή που βιαζόμαστε να το κάνουμε. Αν νιώσουμε ότι θέλουμε να το κάνουμε και... θα το κάνουμε. Σχολιάστηκε ιδιαίτερα η εμφάνισή σου στην πίστα όπου βγήκες με κοιλιακούς. Κοιλιακούς δεν έχω τώρα. Απλά δεν έχω κοιλιά και πήρα 16 κιλά. Και τώρα μου έχουν μείνει λίγα κιλά παραπάνω, αλλά δεν αγχώνομαι, το προβληματίζομαι. Επέστρεψες γρήγορα αμέσως για δουλειά σχεδόν. Ναι, τη στιγμή που μπορώ και καταφέρνω και τα συνδυάζω και τα δύο και θεωρώ εγώ ότι είμαι καλή και στα δύο, τότε είναι οκ. Okay. Και γιατί να μην γυρίσω.